Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις, Πάρη? Να σου πω κάτι. Κάθε φορά προσπαθώ να σκεφτώ αν κάνουμε ακριβώς την ίδια εισαγωγή και κάθε φορά δεν θυμάμαι. Νομίζω είναι ακριβώς η ίδια. Όχι, ναι, το γεια σου, Πάρη, γεια σου, Αντώνη. Οκ, ρε παιδί μου, είναι... Και το τι κάνεις, Πάρη, όχι. Ναι, τέλος πάντων. Δεν το θυμάμαι. Για κάθε φορά λέω, το λέμε εντελώς ίδιο εργάμα το κάθε φορά, αλλά δεν θυμάμαι. Anyway. Έχω μπει στο brand. Με την ψυχή μου, γι' αυτό είμαι έτοιμος. Σωστός. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ ωραία. Σήμερα προσλάβαμε άτομο στην εταιρεία μας. Είμαστε συνένα. Καλό είναι αυτό. Ναι. Είμαι ενθουσιασμένος γι' αυτό και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε, να δουλεύουμε μαζί. Τι άλλο, σκέφτομαι πάρα πολύ το Voxed τώρα, όταν θα έρθει. Δηλαδή, ανυπομονώ πάρα πολύ. Καταρχάς, έχεις κάνει τρελή... Είναι ούτε λεπτό, δεν θα πω κακιά κουβέντια. Έχεις κάνει τρελή παγαποντιά με το Vox και τη μεταφορά σου εκεί πέρα, το οποίο δεν μου αρέσει να ξέρεις. Εγώ απλά θα πάω δικός, τίποτα άλλο. Δεν εγκρίνω, αλλά τέλος πάντων δεν θα το σχολιάσω τώρα αυτό. Ήταν αυτό, δεν υπάρχει κανένα άλλο hint γύρω από αυτό. Αλλά ανυπομονώ πάρα πολύ, βασικά γιατί νομίζω ότι είναι το... Εσύ πήγες βέβαια και στο World Camp, εγώ δεν ήμουν εκεί, οπότε για μένα είναι το πρώτο συνέδριο εδώ και χρόνια. Και ανυπομονώ να πάμε και εσένα στο εξωτερικό. Επίσης θα είναι Ιούνιος, οπότε λογικά δεν θα έχει και μάσκες. Ναι, δεν θα έχει, από 1η Ιουνίου φεύγει αυτό. Θα είναι... Εγώ θα νιώσω καλά. Θα είναι... Κοίτα, νομίζω βασικά το σενάριο που κάποιος, ανάλογα με το πώς αισθάνεται, θα μπορεί να το κάνει, ότι είναι πιο εμβολικό. Ναι. Τώρα που έχει περάσει το 90% της Ελλάδας COVID. Ναι. Απλώς θα φύγω και εγώ τη δικιά μου προσωπική τέτοια, ότι εγώ θα νιώσω καλά, δηλαδή που θα δω κόσμο, θα αλληλεπιδράσουμε, ξέρεις. Εμένα τα δύο open coffee ήταν πιο έτσι απελευθερωτικά και χαλαρά, γιατί είδα πολλούς γνωστούς φίλους κλπ. Από... Πώς ήταν το τελευταίο που πήγες? Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Δεν μπορούσα να... Ήμουν κουρασμένος από την προπόνηση. Είχε μια... Ένα πολύ ενδιαφέρον fireside chat με τον Καρόνι, τον CEO της Viva. Α, ναι, μπράβο, που μας έστειλε νομίζω στο WhatsApp. Ήταν και juicy, όπως πόσταρε ο Γιώργος Τζιραλής. Ναι, Twitter. Δεν το έχω δει. Θα βάλω το link του Γιώργου που λέει ότι είναι juicy. Okay. Αν βάζω το tweet του. Okay. Legit, όμορφα. Οπότε γενικά παίζουν ειβεντάκια. Είχαμε κάνει τον ντοκιμαντέρ μας. Βεβαίως, θα κάνουμε κι άλλο. Θα κάνουμε κι άλλο και μάλιστα θα έχουμε και ωραίες ιδέες. Ναι. Μπορούμε να παίξουμε Docker Extensions και Docker Con προχθές, παραπροχθές, πότε ήταν. Μπράβο, ναι. Υπάρχει μια κινητικότητα, δεν ξέρω, αισθάνομαι λίγο ότι... Ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία πράγματα. Είναι καλά. Έχει το CityJS. CityJS, μπράβο, ισχύει αυτό. Οπότε είναι αυτό, δεν ξέρω όμως, αλλά το έχω... Το οποίο αισθάνομαι ότι είναι τέλος Μαΐου κάπου, αλλά είναι αίσθηση, δεν είμαι σίγουρος. Αθήνα είναι. Είναι Αθήνα, είναι κάπου στο θέατρο Παπάγου, οπότε θα είναι και ανοιχτός χώρος, ξέρω, για να είναι πιο χαλαρά και αυτά. Θα βάλουμε λιγάκι αυτό από κάτω, είναι για το... Αμέ. Έχει γενικά πολύ πράγμα. Το Grid.js νομίζω κάνει events, αλλά νομίζω τα κάνει ακόμα online. Okay. Από δίδα. Είχε ένα meetup τελευταία. Αυτά. Γενικά παίζει eventάκι. Έχει αρχίσει να ρολάρει. Εμείς ήμασταν το πρώτο, νομίζω, το Docker Meetup. Αν όχι το πρώτο από τα πρώτα. Νομίζω ήμασταν το πρώτο γιατί μας το είπαν. Ήρθανε και μας είπανε, παιδιά, είστε τολμηροί, λένε, που κάνατε. Meetup. Ναι, meetup. Και, ναι, anyway. Εντάξει, ήταν ωραίο το ότι είχαμε κάνει την ταράτσα. Οπότε, με ξέρει λίγο το κρύο, ήταν βολικό, ρε παιδί μου, για να είναι λίγο πιο άνετα τα πράγματα. Ναι, σίγουρα. Τέλεια. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά συζητήσαμε, Αντώνη. Για πες, Πάρη. Βάλαμε στη θέση μου και πες. Για το πώς ξεσταυρίσεις την πρώτη σου δουλειά χωρίς να έχεις εμπειρία στον χώρο του software development, στο web development πιο συγκεκριμένα, γιατί νομίζω εκείνη και η δική μας εμπειρία. Και είχαμε πει να συζητήσουμε και νομίζω ήρθε η ώρα και κολλάει στα καπάκια. Γιατί δεν βρίσκεις developers? Λοιπόν, νομίζω ότι η επόμενη εταιρεία που θα έρθει θα μου πει ότι δεν βρίσκω προγραμματιστές. Ωραία. Πάμε λοιπόν πάλι από την αρχή. Ναι. Οι δύο ερωτήσεις οι οποίες δεν συμβαδίζουν μεταξύ τους και όμως υπερισχύουν είναι άτομα τα οποία είναι πολύ νεαρά στην καριέρα τους να σου λένε δεν βρίσκω εύκολα δουλειά ή δουλειά που να μου αρέσει. Και εταιρείες να σου λένε δεν βρίσκω προγραμματιστές. Ναι, τρελό αυτό. Το οποίο
δεν μπορεί να, είναι, να ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι σαν να μου λες ότι τα παπάκια δεν έχουν δουλειά και οι άνθρωποι δεν βρίσκουν παπάκια. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε ένα βήμα πίσω και να προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί ενώ υπάρχει προσφορά και ζήτηση, δεν υπάρχει τέριασμα της προσφοράς και της ζήτησης. Και μάλλον η πιο γρήγορη και εύκολη απάντηση που μου έρχεται εμένα σε αυτό είναι ότι ο τρόπος που παρουσιάζεται μια δουλειά δεν γίνεται με τρόπο που τα άτομα αυτά αισθάνονται ταιριάζουν. Ζητάνε πολλά χρόνια εμπειρίας, είναι κακογραμμένη η αγγελία. Νομίζω ότι τα χρόνια εμπειρίας είναι το πρώτο βασικό. Δηλαδή, όλες οι εταιρείες ψάχνουν κάποιο άτομο με 3-5 χρόνια εμπειρίας και δεν βλέπουν άτομα τα οποία ενδεχομένως έχουν λιγότερα χρόνια εμπειρίας και να μπορέσουν να τα εκπαιδεύσουν. Οπότε αυτό έχω δει εγώ σαν πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί όλες οι εταιρείες, αν τους προτείνεις, α, θα ήθελες κάποια άτομα που έχουμε δει που έχουν μικρότερη χρόνια εμπειρίας από αυτά που ζητάς, σου λένε όχι. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Οπότε αυτή ήταν η μεγάλη μου εισαγωγή. Να. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Πρέπει από τη μεριά τους οι εταιρείες να καταλάβουν και να φουγκραστούν ότι η κατάσταση δεν είναι. Δεν σε παρακαλάνε για μια δουλειά, αλλά καλός ή κακός, αυτή τη στιγμή παρακαλάς να βρεις άτομα για να δουλέψουν για σένα. Και άρα πρέπει από τη μία να γίνεις πιο ευέλικτος κάποια πράγματα και από την άλλη να προσφέρεις ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι καλύτερο από δίπλα. Γιατί ο άλλος δεν χαίρεται που βρήκε μια δουλειά, αλλά χαίρεται να βρει μια καλύτερη δουλειά από αυτή που είχε πριν ή από αυτή που έχει ένας φίλος του ή μια φίλη του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε πώς πιστεύουμε ότι μπορεί να το κάνει η εταιρεία αυτό και πώς εμείς αποφασίσαμε να το προσεγγίσουμε σαν πρόβλημα. Γιατί αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει. Είναι ένα πρόβλημα που είχαμε και εμείς. Ναι. Βλέπεις κάποιο pattern εσύ σε εταιρείες οι οποίες ψάχνουν να βρουν ένα άτομο junior. Junior τι θα πει? Θα πει από καθόλου έως πολύ λίγα χρόνια εμπειρίας και άτομο το οποίο προσφέρει κατά βάση εκτελεστική βοήθεια. Δηλαδή δεν έχει να πάρει αποφάσεις στην ουσία. Κάποιες λίγες στα πλαίσια, στο πούμε, το ότι υλοποιήσει αυτό το feature, αλλά δεν έχει αρχιτεκτονικές αποφάσεις, δεν έχει σημαντικές ευθύνες, δεν έχει. Βασικά αυτό. Οπότε είναι μια εταιρεία η οποία χρειάζεται χέρια. Βλέπω ότι πολλές εταιρείες δεν είναι διατεθειμένες να πάνε σε μια junior θέση εύκολα. Και θεωρώ ότι είναι πρόβλημα αυτό. Τι πιστεύεις ότι τσκολώνει? Θα σου πω, εκεί πέρα υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχουν οι εταιρείες οι οποίες έχουν πολύ λίγη έως καθόλου τεχνική επάρκεια, γιατί είτε δουλεύανε με εξωτερικούς συνεργάτες, είτε γιατί είχαν μια ομάδα η οποία σταμάτησε να ισχύει, έφυγε, είτε γιατί τα άτομα που έτυχε να προσλάβουν δεν είναι αρκετά επαρκή τεχνικά. Και εκεί πέρα καταλαβαίνω μια ανασφάλεια ότι δεν μπορώ να πάρω κάποιο junior άτομο, γιατί δεν ξέρω πώς να το φάω, να το φτάσω σε ένα σημείο που να μπορεί να με εξυπηρετήσει. Άρα αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο κάπως καταλαβαίνω. Εταιρείες όμως που έχουν τεχνικές ομάδες εσωτερικά, δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω γιατί δεν κάνουν την επένδυση του να πάρουν πιο junior άτομα. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κοντόφθαλμο, γιατί βλέπουν το τι θα κάνει ένα άτομο αύριο και όχι σε 3-6 μήνες. Και νομίζω ότι εκεί πέρα είναι το βασικό πρόβλημα και το βασικό σημείο το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Γιατί βλέπεις εταιρείες να ψάχνουν 3, 6, 9 μήνες, ένα χρόνο για άτομα, αλλά μην είναι διατεθειμένες να πάρουν ένα άτομο για να το εκπαιδεύσουν για 3, 6, 9 ή 12 μήνες και να το πάνε ακριβώς εκεί πέρα που θέλουν να το έχουν το άτομο αυτό. Άρα δεν ξέρω αν βρίσκεις κάποια λογική, αν το καταλαβαίνεις το πώς γίνεται. Λοιπόν, καταρχάς συμφωνώ ότι το πρόβλημα είναι ότι... Ωραία. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν εταιρείες που έχουν περιορισμένο budget και τι θα πει περιορισμένο budget για μας? Θα πει τύπου, ας το πούμε, 25.000 το χρόνο, ας πούμε, για να δώσουμε. Έχουν αυτό το budget, το οποίο είναι ένα budget junior και... Έχουν στο μυαλό τους πρώτα απ' όλα ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να πάρουν το καλύτερο τεχνικά άτομο. Το οποίο γενικά είναι προφανώς και δεν είναι το καλύτερο τεχνικά άτομο, αλλά νομίζω μπαίνει ένας πύχης ο οποίος είναι ανεδαφικός. Δηλαδή λένε, εμείς θα δώσουμε 25.000 το χρόνο,
το οποίο αντιστοιχεί σε 1000-1100 καθαρά το μήνα. Κάποιες και λιγότερα από αυτά για ένα άτομο junior, και το αντιμετωπίζουν σαν ένα άτομο το οποίο δεν χρειάζεται εκπαίδευση. Mm-hmm. Το αντιμετωπίζουν σαν ένα άτομο το οποίο μπαίνει σήμερα στη δουλειά και αρχίζει και παράγει. Ναι. Το οποίο θα αρχίσει να παράγει σύντομα, αλλά το φαντάζονται πολύ πιο αυτόματο, πιστεύω, όλο αυτό. Δηλαδή το χτίζουν γύρω από μια senior persona, θεωρώ. Mm-hmm. Και είναι και ο λόγος που λένε αυτό το οποίο λέγαμε και την προηγούμενη φορά, ότι ψάχνουμε έναν junior Python developer και έχει στα nice to have React, Redux, AWS, DevOps, GitHub Actions. Κατάλαβες. Και όλο αυτό πάνω απ' όλα φοβίζει κόσμο που δεν κάνει αιτήσεις. Ναι, δηλαδή εκεί πέρα νομίζω ότι, απλά να βάλω μια μικρή παρένθεση, πολλές εταιρείες, πολλά άτομα θεωρούν ότι άμα, σε ρωτάω εγώ, άμα σου έρθει ένα άτομο και θες από Django, γνωρίζεις και React, το θεωρείς καλό αυτό? Θα πεις εσύ, ναι, γιατί χρησιμοποιώ React. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο θεωρώ έχει θέση μέσα σε μια αγγελία. Δεν έχει θέση μέσα σε μια αγγελία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κρίνεις μετά. Δηλαδή δεν θες κάποιος να κολώσει, να στείλει σε αυτό το επίπεδο, ο οποίος είναι μια προσωπικότητα, ένα καλό παιδί, που έχει διάθεση, που επικοινωνεί καλά. Είναι αυτό το οποίο θες. Δηλαδή το έχουμε πει, το έχω πει και να το ξαναπώ πολλές φορές. Αν κάποιος θέλει να μάθει Django, θα μάθει. Ναι. Ο μαλάκας δύσκολα ξεγίνεται. Και αντίστοιχα το καλό παιδί δύσκολα γίνεται μαλάκας. Και σε αυτή την περίπτωση, όταν λέω μαλάκας και καλό παιδί, η αλήθεια είναι δεν το λέω με πρόσημο ότι αυτός είναι κακός άνθρωπος, αυτός είναι καλός. Οπότε θα επαναδιατυπώσω. Το λέω πιο πολύ με την έννοια με το ποιος κάνει για σένα, ποιος καταλαβαίνει. Το ταιριαστό για να ταιριαστό άτομο. Ναι, δεν το λέω ειδικά αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν μαλάκες προφανώς, αλλά αυτή τη στιγμή δεν το έλεγα έτσι. Το έλεγα με την έννοια ότι εγώ θα σου πω κίτρινο παπάκι και θα καταλάβεις κίτρινο παπάκι. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο θέλεις να πάρεις από έναν εργαζόμενο, βασικά σε όλα τα επίπεδα, αλλά ακόμα παραπάνω στο junior. Mm-hmm. Ωραία. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο είπες. Δηλαδή, παίρνεις ένα άτομο και θα το εκπαιδεύσεις. Αυτό ο περισσότερος κόσμος θεωρώ ότι το βλέπει σαν ένα βάρος και λέει ότι ξέρεις τι. Ρε φίλε, δεν μπορώ να δώσω τώρα 3-6 μήνες να σου μάθω Django. Εγώ θέλω ότι έχει να βγει δουλίτσα. Και ξέρεις, αυτούς τους 6 μήνες εν τω μεταξύ δεν έχει προσλάβει κανέναν. Δεν είναι ότι έχει τις επιλογές και τους παίρνει. Αλλά ένα σημαντικό πράγμα είναι το ότι το άτομο το οποίο θα έρθει και θα είναι junior είναι ψιλοτάμπουλα ράζα. Mm. Δηλαδή, δεν έχει να ξεχάσει πράγματα. Δεν θα ακούσει ατάκες τύπου εμείς το κάναμε έτσι. Όχι, είναι κακό αυτό. Όχι, δεν είπα εγώ ότι είναι κακό. Μάλιστα, από ένα σύνορο άτομο, εγώ θα ήθελα να έρθει να μας μάθει. Mm-hmm. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή θες να βγει δουλειά και πιθανόν να μην έχεις αλγοριθμική πολυπλοκότητα μέσα σε όλο αυτό, πιθανόν να μην έχεις αρχιτεκτονική πολυπλοκότητα και θες να βγει δουλειά και θες ένα άτομο το οποίο θα πιάσει και θα βγάλει κώδικα, ίσως είναι καλή επιλογή να επενδύσεις, να εκπαιδεύσεις και να το θεωρήσεις δεδομένο. Και παιδιά, αλήθεια, δηλαδή, ο κόσμος θα βγάλει δουλειά, δηλαδή, στον ένα μήνα θα αρχίσει να βγάζει. Δεν το θες, αυτό το πράγμα που το θες χθες, δεν το θες χθες. Δεν ξέρω, όσες φορές έχει τύχει να συζητήσουμε, ειδικά τον τελευταίο καιρό, είτε με φίλους γνωστούς και λοιπά, και από άλλους κλάδους που είχαν δει την αγγελία που είχαμε κάνει και λοιπά, μεταξύ σοβαρού και αστείου, με ρωτούσαν πώς κρίνεις ένα άτομο ή πώς κάνει διαδικασία και λοιπά, τους βάζετε κάποιο τεστ, δεν τους βάζετε κάποιο τεστ. Εντάξει, είχαμε και εμείς τεστ, το οποίο θεωρώ ότι είναι σχετικά μικρό σε σχέση με άλλα που έχω δει. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι το πιο μικρό, δεν νομίζω ότι είναι το πιο μεγάλο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο από άποψη αλγοριθμική, που πολλές φορές έχω διασκήσει στις ανάγκες που είχαμε στο πανεπιστήμιο. Είναι ένα, βασικά είναι open source, είναι στο GitHub μας, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ περίπλοκο. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι λίγο πώς θα περιβερθεί ένα άτομο αρχικά end-to-end σε μια άσκηση, που είναι πολύ κοντά σε αυτό που ενδεχομένως θα κάναμε στην καθημερινότητά μας στην εταιρεία. Άρα αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι όταν πας σε αυτό το άτομο και του συζητήσεις τη λύση που έχει κάνει, πώς θα αντιδράσει και πώς θα καταλάβει αυτό που του λες. Το οποίο θεωρώ ότι είναι το άλφα και το μέγα. Το αν θα κάνει πιο γρήγορη υλοποίηση
ξέρω εγώ, είμαι μικρότερη, μίμη διαθέσιμη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι σημαντικά όλα αυτά, αλλά όποιο άτομο και να έρθει εδώ πέρα, αν έχει διάθεση και είναι καλός χαρακτήρας, σε 3 μήνες θα είναι στο σημείο που θέλουμε τεχνικά. Ναι. Και αυτό το έχουμε κάνει 2 φορές, θα το κάνουμε και άλλη μία. Ναι. Το έχουμε κάνει και σε άλλες εταιρείες. Ό,τι και να γίνει, ναι, σε 3 μήνες το άτομο θα είναι έτοιμο. Ναι. Δεν λέω σε 3 μήνες θα είναι ένα άτομο το οποίο θα μπορέσει να σου φέρει εμπειρίες αρχιτεκτονικά και κάτι πολύ πιο σύνθετο, αλλά τεχνικά, στο να μπορεί να βγάλει δουλειά, σε 3 μήνες θα είναι έτοιμο. Σε 6 μήνες θα έχει αρχίσει και θα γίνεται παραγωγικό. Στον 1 χρόνο θα έχει ταιριάξει και θα είναι full ενσωματωμένο, θεωρώ, μέσα στην εταιρεία και στον τρόπο που δουλεύουμε εμείς. Όχι στο σωστό τρόπο, στον τρόπο που εμείς βολευόμαστε καλύτερα. Γιατί κατά ψέματα, όπως έχω πει πολλές φορές, η καλύτερη εταιρεία είναι η δικιά σου, γιατί έχει τις μαλακίες που κάνεις εσύ tolerate ή τις μαλακίες που κάνουν άλλοι tolerate. Ναι. Δεν το συζητάμε. Οπότε το να κόψει σε 2 άτομα, γιατί το ένα είναι ασθενέστερο τεχνικά, δεν θεωρώ ότι είναι. Μάλλον να κόψει μεταξύ 2 ατόμων το πιο ασθενές τεχνικά, δεν είναι. Αν είσαι μια εταιρεία η οποία κάνει επεξεργαστές, μικροελεγκτές, γράφει kernel, δεν ξέρω, κάνει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο τεχνικά ή χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλο research, εκεί πέρα μπορεί να καταλάβω τη διαφορά. Εν τω μεταξύ, να σου πω και κάτι άλλο. Τώρα το σκέφτομαι. Πας και λες nice to have στην αγγελία. Και βάζει μια λίστα με τις μαλακίες από κάτω που θέλεις να έχει ο άλλος. Ωραία. Και εγώ που είμαι ο υποψήφιος, βλέπω ότι αυτή θα ήθελε, όχι υποχρεωτικά, αλλά θα εκτιμήσει να έχω αυτά. Mm-hmm. Ωραία. Και τι κάνω, τι αλλάζει εμένα, με βοηθάει να πάρω μια απόφαση. Ναι, την απόφαση του αν θα στείλεις ή όχι. Για κάτι όμως το οποίο δεν είναι requirement, θεωρητικά. Ναι, αλλά άμεσα πας και πεις ότι έχω requirement να ξέρω Python και ξέρω εγώ Amazon. Ναι. Και βάζω 2 πράγματα. Ωραία. Και λες, α, τα έχω αυτά. Και πας μετά στο nice to have. Ναι. Και λέει, θέλω React, Java, Redux, Postgres, Mongo, Redis, Memcast και ό,τι έχεις δει από τους πελάτες. Και λες, από όλες τις μαλακίες έχω δει μόνο Postgres. Ναι. Γιατί να στείλω αυτό, κάποιοι μπορεί να έχουν παραπάνω πιθανόν. Ναι. Αλλά είναι non-information. Αυτό που πας, βασικά, βγάλετε από τις αγγελίες το nice to have. Απλά δεν μπορεί να κάνει κάτι υποψήφιος με αυτό. Είναι όπως αυτή η συζήτηση που είχαμε στα σχόλια που έλεγε, που λέγαμε για το αν κάτι πρέπει να είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό να το συμπληρώσεις. Ναι. Τίποτα. Βάλε μόνο αυτά τα οποία είναι υποχρεωτικά. Ναι, δεν έχει νόημα. Γιατί να ζητήσεις κάτι το οποίο άλλος απλά μπορεί να σου αρνηθεί. Ωραία. Θες να πάμε λοιπόν στα αντίποτα. Πώς θα βρω αυτό το κολάτομο, το άτομο. Ωραία. Καταρχάς ξεκινάμε το βασικό, ότι είμαστε. Πες το. Όχι. Είμαστε στην αγορά του software. Καλός ή κακός, κατά τη γνώμη μου καλός. Γίνεται ένας πανικός, αλλά και με ποια έννοια. Εδώ οι άνθρωποι δεν είναι, δηλαδή σε σημαντικό βαθμό, όχι όλοι. Τα άτομα τα οποία ψάχνουν να δουλέψουν σε αυτό το χώρο, ψάχνουν να εκφραστούν, ψάχνουν να κάνουν μια δουλειά η οποία τους γεμίζει. Mm-hmm. Και βασικά να πούμε το εξής, το να έχεις μια δουλειά η οποία σε γεμίζει, είναι μια βασική ανθρώπινη ανάγκη. Mm-hmm. Δεν τα λέω με την έννοια του hustling και ξέρεις είμαι όλη την ώρα και κάνω τη φάση. Όχι, κακά τα ψέματα, σε ένα τυπικό σενάριο θα δίνεις 8 ώρες την ημέρα στη δουλειά σου. Mm-hmm. Καλό είναι αυτές οι 8 ώρες την ημέρα να σε γεμίζουν και να νιώθεις και να λες, ρε φίλε, ωραίες ήταν αυτές οι 8 ώρες. Δεν είμαι εδώ μεροδούλη, μεροφάιρε, παιδί μου, και μετράω μέχρι τη σύνταξη. Αυτό είναι. Ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι το έχουν κάνει, αλλά δεν είναι μια κατάσταση. Δεν είναι κατακριτέο, αλλά πλέον σε αυτή την αγορά έχεις την ευκαιρία να μην το κάνεις αυτό και να κάνεις αυτό το οποίο σε γεμίζει. Οπότε, αυτό ο εργοδότης πρέπει να το λάβει υπόψη. Mm-hmm. Πρέπει να φροντίσει, να κάνει ξεκάθαρο τι σκατά κάνουμε εδώ πέρα και γιατί εσένα να σε νοιάζει αυτό το οποίο κάνουμε. Αυτό έχει πολλά πράγματα. Είναι το σε ποια αγορά βρισκόμαστε. Είναι τι αποτέλεσμα βγάζουμε. Έχουμε πελάτες, έχουμε προϊόντα, έχουμε και τα δύο, όπως εμείς στη Logic. Τι τεχνολογίες έχουμε. Δουλεύουμε remote, δεν δουλεύουμε, ποιο είναι το ωράριο. Να δώσει τον άλλο να καταλάβει γιατί του κάνει αυτή η δουλειά. Δεν του κάνεις χάρη. Βέβαια, κάποιοι πλέον φαίνεται
να κάνουν χάρη οι developers εταιρείες που πηγαίνουν, που, γιατί ψάχνουν εταιρείες και δεν βρίσκουν. Κανείς δεν χάνει χάρη σε κανέναν. Σε εισαγωγικά, κανένας δεν κάνει χάρη σε κανέναν. Το λέω σε εισαγωγικά, γιατί έχουμε συνηθίσει σε αυτή τη χώρα να είναι κάπως, ξέρεις, the other way. Θα σου βρω δουλίτσα. Ναι, να είναι the other way, σε εισαγωγικά. Κανένας δεν κάνει χάρη σε κανέναν. Όχι. Okay. Είναι μια συνεργασία μεταξύ δύο μερών. Ισότιμη. Ισότιμη. Το ένα μέρος παρέχει τις υπηρεσίες του και το άλλο μέρος παρέχει μια χρηματική αμοιβή. Δηλαδή είναι αυτό, ναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Αλίμον. Δεν το συζητάμε. Το είπα συγκριτικά με την εικόνα που υπήρχε. Οπότε αυτό το εγώ πληρώνω, εγώ τέτοιο. Όχι, αυτά δεν ισχύει ούτε για πελάτες, ναι, ούτε για τίποτα. Αυτά είναι μαλακίες. Οπότε πρέπει να δώσει τον άλλο να καταλάβει γιατί αυτό το πράγμα που κάνει θα τον βοηθήσει να νιώσει σαν άνθρωπος fulfilled. Mm-hmm. Και σε αυτά είναι πολλά. Πρώτα απ' όλα, οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να νιώθουμε χρήσιμοι στην κοινωνία. Mm-hmm. Καλό είναι να φτιάξεις κάτι το οποίο χρησιμοποιείται, καταρχάς. Δώσε μια εικόνα γι' αυτό. Ποιοι το χρησιμοποιούν αυτό που φτιάχνεις? Τι είναι αυτό στο οποίο θα δουλέψω? Κάνεις open source, κάνω κάτι που συνεισφέρει στην προγραμματιστική κοινότητα? Εμάς ήρθαν και μας το είπαν στην αγγελία. Είπαμε, παιδιά, είμαστε αυτοί που έχουν φτιάξει το Extern.js. Το οποίο είναι το terminal, το Visual Studio Code. Και μας το είπαν άτομα, παιδιά, λέει, ψηθήκαμε γι' αυτό. Καλή φάση. Εντάξει, δεν το δουλεύουμε τώρα αυτό, ρε παιδί μου, αλλά ξέρουν ότι φτιάχνουμε πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα και θα μπορέσουν και εκεί να κάνουν. Οπότε το πρώτο είναι λοιπόν. Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν από την αγγελία, μια και το έχουμε κάνει έτσι. Ναι. Θες να δώσεις μια εικόνα του τι θα είναι αυτή η κατάσταση στην οποία αυτό το άτομο θα εμπλακεί. Ναι, δεν θες αυτή την αγγελία που είναι 20 bullet points, τα 10 requirements και τα άλλα 10 να στο χάρτη. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ξεκινάς λοιπόν και λες πρώτα τι θα κάνει αυτό το άτομο εκεί πέρα. Δηλαδή, ναι, πώς είναι μια μέρα εδώ? Γιατί να επιλέξει την εταιρεία Α και όχι την εταιρεία Β? Ναι. Προφανώς θα μου πεις, μπορεί να είναι το οικονομικό. Οκ, okay, αυτό μπορεί για κάποιον να είναι πολύ πιο σημαντικό. Άρα θα κάνει ένα short με το ποιο είναι το μεγαλύτερο χρήμα, α πούμε, τη αγγελία. Θα πάρει τη μεγαλύτερη και θα στείλει εκεί. Οκ, okay, αυτό είναι μία. Υπάρχουν και άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για τη καθημερινότητα. Βάλτε τιμή επίσης. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Βάλτα τα λεφτά που δίνεις, απλά βάλτα. Αφού αυτά δίνεις. Εγώ αναρωτιέμαι πάντα σε αυτό. Είναι κουτοπονηριά του τύπου αν έρθει ο άλλος. Ας μας πει κάποιος. Ας γράψεις κάποιος από κάτω γιατί δεν το αναφέρουν. Με ενδιαφέρει. Θα σου πω ότι παίζει στην platform. Στην platform ο τρόπος που βγαίνει ο μισθός είναι ένα base salary ένα level και μετά ανάλογα με την χώρα που μένεις, επειδή είναι remote first, οπότε έχει διάφορες χώρες, έχει ένα variation το οποίο σε κάποιες χώρες είναι αρκετά πιο μεγάλο. Ή τέλος πάντων έχει, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω ακριβώς τον αλγόριθμο, γιατί προφανώς δεν μου τον είπανε για να τον χακάρω, αλλά ξέρω ότι έτσι βγαίνει ο μισθός. Όχι μόνο για μένα, βγαίνει για όλους τους ανθρώπους που είναι εκεί. Αλλά... Οπότε επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο variation σε αυτό, αποφεύγουν το να δίνουν. Ναι, αλλά μπορείς. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν είναι όλες οι εταιρείες έτσι. Ναι. Βασικά οι περισσότερες δεν είναι έτσι. Αρκετές remote first είναι έτσι, αλλά δεν είναι όλες. Ναι. Αλλά έστω και έτσι πιστεύω ότι μπορείς να πεις, παιδιά, αυτό είναι το base salary και από εκεί πέρα υπάρχει ένα range που δίνουμε ανάλογα με τη χώρα, το οποίο δεν το κάνουμε disclose για διάφορους λόγους. Ναι, απλά μετά μπορεί να σου πει το άτομο ότι αυτό το base salary είναι πολύ χαμηλό. Γιατί. Οκ. Okay. Θες να μάθεις ποιο είναι αυτό το οποίο παίρνει και το άλλο το άτομο. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, τα λεφτά θα μάθει κάποια στιγμή. Η αλήθεια είναι αυτή και προσωπικά δεν καταλαβαίνω τον λόγο που η χώρα στην οποία μένεις να έχει σημασία στα λεφτά που θα πάρεις. Άμα θέλω να λες ότι είσαι remote first. Ξεκινάμε βασικό. Αυτό το συζητήσουμε σε ένα άλλο επεισόδιο, αλλά το κράτησα να μην το πω. Ωραία. Το κράτησα να μην το πω. Το κράτησα. Ωραία. Ναι. Ωραία, δεν θα πάμε εκεί. Πάμε λοιπόν να πάμε πίσω. Άρα, πρώτα ξεκινάς και λες τι είναι αυτό το οποίο προσφέρεις. Ναι. Τι είναι αυτό που ψάχνεις και τι δίνεις γι' αυτό. Ναι. Αυτή είναι η αγγελία. Και γράψε μια αγγελία για ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι βλέπω αγγελίες και είναι σαν να είναι γραμμένες για parsers. Για προγράμματα να διαβάσουν τα bullet points, να τα κάνουν match με keywords. Σαν suggestion είναι, να δεις. Καλά, ωραία. Αυτό που με τρελαίνει να το πω κιόλας είναι, ξέρω εγώ, αγγελίες που έχουν τη λίστα με τα bullet points και οι βουλίτσες έχουν διαφορετικό πάχος κάθε μία, γιατί τις έχουν κάνει copy-paste από διαφορετικά σημεία και είναι λεπτές οι βουλίτσες χοντρές και τους λέω, όχι, δεν θέλω, και λέω, όχι, ρε γαμώτο.
Τι είναι αυτό? Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία τα οποία σε επιτρέπουν να κάνετε φορμάτ τα πράγματα, γιατί τα κάνετε λάθος. Ναι. Πολύ σημαντικό. Άσχετο, αυτό ισχύει για όλα, δεν είναι μόνο για αγγελίες. Αλλά το. Τέλος πάντων. Θα κρατηθώ. Λοιπόν, ωραία, πάμε. Άρα, ξεκινάει η αγγελία, λες. Τι. Ποια είναι η καθημερινότητα που θα εμπλακεί αυτό το άτομο. Ναι. Πώς πήρε αυτό το άτομο. Και τι soft και hard skills πρέπει να έχει. Ναι. Και αυτό το οποίο μας είπε η Σάνε, μην βάλεις χρόνια εμπειρίας. Πολύ σωστό. Δεν, irrelevant. Απλά είναι irrelevant. Δεν υπάρχει, μπορεί να βρεις ένα άτομο το οποίο να έχει ένα χρόνο εμπειρίας και να μπορεί να τα ανταπεξέλθει πολύ καλύτερα από ένα άτομο που έχει 3 ή 5 ή 10 χρόνια εμπειρίας. Ναι. Μπορείς. Όσο περίεργο και να ακούγεται, μπορείς. Πρέπει να μπορείς να περιγράψεις ποιες είναι οι τεχνικές ανάγκες και οι επικοινωνιακές ανάγκες. Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες. Ναι. Θα πρέπει να περιγράψω αρχιτεκτονικά ένα σύστημα ή θα πρέπει να το υλοποιήσω. Τι θέλω να μπορείς να κάνεις αρχιτεκτονική ενός distributed συστήματος. Είναι απαραίτητο να καταλαβαίνεις τι θα πει read replication, να καταλαβαίνεις τι θα πει service discovery, να καταλαβαίνεις πολυπλοκότητα αλγορίθμων, να καταλαβαίνεις δίκτυα, BGP, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα σκατά, πρέπει να τα καταλαβαίνεις. Άρα πρέπει να του δώσω αυτό το συγκείμενο του άτομου αυτού, για να δει. Αντί να πάει και να πει, α, έχω 3 χρόνια εμπειρίας, άρα ταιριάζω ή δεν ταιριάζω. Ναι. Να πάει και να πει, μπορώ να κάνω αυτά τα 3 πράγματα ή δεν μπορώ να τα κάνω. Το μόνο σημαντικό σαν διαφοροποίηση θα έλεγα το να πεις αν χρειάζεται ή όχι η εργασιακή εμπειρία πριν. Γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι διαφοροποίησης. Άμα να θες ένα. Μπορεί να σε ενδιαφέρει αυτό. Τι σημαίνει εσένα? Εργασιακή εμπειρία σημαίνει ότι έχω δουλέψει τουλάχιστον άλλη μια εταιρεία και έχω συνεργαστεί με άτομα, μπορώ να πω. Και μπορεί να τα έχω κάνει σε πλαίσιο εργασία, σε πλαίσιο ΜΚΟ. Δεν ξέρω. Υπάρχει περίπτωση σε μια ΜΚΟ ή σε ένα project με φίλου σου να έχει κάνει εργασία η οποία ταιριάζει πολύ περισσότερο στην δική σου εταιρεία σε σχέση με μια άλλη εταιρεία. Δηλαδή, σκέψου ότι μπορεί. Ναι, σωστό. Να μαζευτούμε τώρα 3 ξαδέρφια εδώ και να πούμε να τρέξουμε ένα προτζεκτάκι, να κάνουμε τα boards στο GitHub, να πηγαίνουμε τα issues μπροστά, pull requests και αυτά, και να έχει πάει στο άλλο το μαγαζί το οποίο κάνει, ξέρω εγώ, PHP του κόλλου, κρεατομηχανή εντελώς, ούτε Git, ούτε ζυπάκια παντού, Dropbox. Ναι, κώδικες με ημερομηνία σε φάκελο και κατάλαβες τι θέλω να πω. Okay. Και αυτό να είναι εργασιακή εμπειρία. Άλλο να πεις θέλω κάπως να έχεις δουλέψει, θέλω κάπως να ξέρεις. Θέλω να ξέρεις τα pull request, θέλω να ξέρεις τα peer review. Ναι. Μπορεί να το έχεις κάνει σε επίπεδο open source. Γιατί εγώ, γιατί τι καλύτερο να ξεκινήσεις, άμα θες να πειραματιστείς με κάτι, να πας να φτιάξεις documentation σε open source. Ήταν ένας ο οποίος πήγαινε και άλλαζε λέξεις στο kernel. Στα λεκτικά, στα documentation και έφτιαχνε typos. Πολύ ωραία. Ναι, αυτό τι σημαίνει ότι έψαξε, έμαθε Git, είδε πως μια διαδικασία. Πέρασε όλη τη φάση με το να κάνει patch μέσα στο kernel. Το παιδί είναι έτοιμο. Λοιπόν. Μαζί σου. Το καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν. Συγγνώμη, πρέπει να περιγράψεις τι είναι αυτό το οποίο εσύ ψάχνεις. Δεν γίνεται να ψάχνεις εμπειρία, γιατί αυτό είναι το παρελθόν κάποιου. Ψάχνεις κάποιον όμως που να μπορεί να συνεργαστεί. Και περιγράφεις πώς συνεργαζόμαστε εμείς εδώ πέρα. Επόμενο κομμάτι. Κάτι που εγώ σήμερα δεν το είχα τόσο πολύ στο μυαλό μου. Bullets βάζεις ή όχι? Με ρέγουλα πολύ. Με πολύ ρέγουλα. Δηλαδή να μπορέσει κάποιο να διαβάσει ίσως κάποια πράγματα που τον ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, ότι εμείς κάνουμε Django, Tailwind και AWS. Αυτό. Εκεί πέρα μου είχε κάνει εντύπωση, νομίζω πως έχει πει ξαδέρφης αυτό. Ναι. Ότι τα bullets για παράδειγμα είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί πολλοί τα βλέπουν σαν checkboxes. Δηλαδή ότι όταν είσαι bullets, ναι, φαντάζομαι πράγματα ή όντως. Όχι, νομίζω έχεις δίκιο. Νομίζω έχεις δίκιο, γιατί και εγώ. Γι' αυτό νομίζω ότι είχαμε βάλει και bullets στην τελευταία αγγελία, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχει καθόλου bullets. Δεν έχει καθόλου. Είμαι αρκετά σίγουρος ότι δεν έχει καθόλου bullets. Λες να γίνω ρόμπα. Έχει bullets. Έχει bullets. Ναι. Γιατί λέμε ότι τα benefits είναι αυτά. Α, ναι, εγώ εννοώ στο. Στα requirements. Στο τι απαιτείται.
Στο ναι. Wikipedia το νομίζω είναι ελεύθερο κείμενο και το έχουμε κάνει επίτηδες. Ναι, ξέρεις τι είναι. Τώρα το, νομίζω έχουμε κάνει παραγράφους που έχουμε κάνει bold. Τι είναι αυτό το οποίο ζητάμε στο καθητή. Mm-hmm. Όπου γαμάτο. Νομίζω αυτό έχουμε κάνει. Το οποίο είναι προφανώς δεν περιμένω ένας προγραμματιστής όπως δεν περιμένω και από εμάς να είναι ειδικός όπως το κάνει αυτό. Ρώτα. Ναι. Συμβουλέψου. Επίσης ξέρεις τι. Βρες ένα άτομο το οποίο ξέρει και το έχει ξανακάνει αυτό το πράγμα. Δεν βρίσκεις άτομα στην εταιρεία σου. Υπάρχουν κάποια HR agencies. Δοκίμασε και το εξής. Μην πας και τους πεις παιδιά, φέρτε μου άτομα. Μπορείς να πας και τους πεις παιδιά, τι κάνω λάθος. Ελάτε να κάνουμε ένα consulting session. Ναι. Η εταιρεία σου είναι. Πλήρωσε ένα άτομο, μια ομάδα, μια εταιρεία η οποία θα μπορέσει και θα σε βοηθήσει στο να φτιάξει την αγγελία. Ναι, ρε γαμώτο, γιατί δεν το κάνω. Εμείς ήμασταν τυχεροί, δεν ξέρω οτιδήποτε και είχαμε κάποιους γνωστούς και φίλους οι οποίοι ασχολούνται με το HR. Ναι. Και περάσαμε την αγγελία από όλους. Και την περσινή, η οποία έχει γίνει, εντάξει, έχει γίνει πολύ χείρη, παιδί μου, και βοήθεια και πετσόκομα και ξανά και ξανά και ξανά. Φέτος πήραμε μια έτοιμη βάση και πήγαμε πάνω σε αυτή. Είναι marketing η αγγελία. Όταν ψάχνεις άτομα, κάνεις marketing για την εταιρεία σου. Ναι. Ισχύει. Θες να βρεις τα καλύτερα δυνατά άτομα για να πλαισιώσεις την ομάδα σου. Ναι. Είναι σημαντικό. Δεν θες να βάλεις ένα παγόνι στο τρένο. Ναι. Δεν θες να βάλεις ένα γρανάζι μέσα. Αυτά τα κάνουν οι συμβουλευτικές, είπαμε. Γιατί όπως λέει και το γνωστό άσμα, τι λέει. Εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά, χωρίς εσένα, γρανές δεν γυρνά. Έχει ένα. Δεν το ξέρω. Θυμάμαι, κάτι, ένα σύνθημα είναι νομίζω κουκουέ αυτό. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Θα το ψάξω μετά να το βρούμε. Κάτω πολύ, τι καλή τέτοια τέλος πάντων. Ωραία. Okay. Πάντως δεν ψάχνεις ένα ανταλλακτικό. Ναι. Πολύ σημασία. Πολύ σημασία. Αυτό που χτίζεις μια ομάδα. Και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο σε οποιοδήποτε team building session και να κάνεις από πανεπιστημιακό μέχρι συμβουλευτική μέχρι οτιδήποτε άλλο, θα σου πούνε ότι κάθε ομάδα με τον πίνα άτομο είναι μια καινούργια ομάδα. Α, ναι. Δεν στο έχω πει ότι ετοιμάζω ένα blog post γι' αυτό και το έχω ψηλογράψει. Α, ναι. Ναι. Ωραία, θα μου το δείξεις. Ναι. Όχι, νομίζω δεν μου το έχεις πει. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί δεν προστίθεται ένα άτομο, αλλάζει η ομάδα. Μα το Θεό, έχω γράψει αυτό. Μ' αρέσει. Βασικά, μη σου πω ότι έχω ανοίξει pull request και σε έχω βάλει review και με έχει γράψει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τώρα το έχω διαβάσει και το περνάω σαν ιδέα μου τώρα. Καλά, τρελό αυτό μα ισχύει. Ωραία, ίσως να το βγάλουμε και αυτό τότε, να το ολοκληρώσω. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι μια καινούργια ομάδα. Είναι μια καινούργια ομάδα και ειδικά αν πρόκειται για πιο μικρές εταιρείες, όπως η δικιά μας, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό ενός ατόμου που θα μπει στην εταιρεία. Ναι. Ναι. Στο πώς αλλάζει αυτό το πράγμα, πώς αλλάζει το μήνυμα. Οπότε έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Θέλει πολύ προσοχή. Οπότε κλείνει την αγγελία. Πες το. Ναι, πες και θα σου πω μετά. Άρα, ποια είναι η κατάσταση, τι ψάχνεις, τι δίνεις. Ναι. Τρία πράγματα. Επίσης, στη συνέχεια, ασκήσεις. Θεωρούμε ότι το πρώτο κομμάτι που έχει να κάνει το πώς φιλτράρεις το έχουμε συζητήσει από την άλλη μεριά πάρα πολύ. Εντάξει, και έτσι μετά κάνεις μια συνέντευξη. Εμείς βασικά κάνουμε μια συνέντευξη να δούμε ρε παιδί μου πώς νιώθουμε ότι ταιριάζουμε επικοινωνιακά με το άτομο. Εντάξει, αυτό είναι feeling εντελώς. Ναι. Σε εμάς τουλάχιστον. Νομίζω είναι σε πολύ σημαντικό βαθμό feeling και μετά δίνουμε μια άσκηση. Ωραία. Live coding session κάνουμε ή όχι. Όχι, κάνουμε. Εγώ αυτό που έχω δει ότι με βοηθάει πάρα πολύ είναι live debugging session. Ναι. Δηλαδή λατρεύω να υπάρχουν μικρολαθάκια μέσα στην άσκηση που θα μπορέσουμε να τα λύσουμε παρέα εκείνη τη στιγμή. Ναι. Γιατί αυτό το πράγμα θα κάνουμε. Μα ναι. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να του πεις έλα λοιπόν βάλε αυτό το κουμπί ρε παιδί μου θα το πατάω και θα βγαίνει το παπάκι. Μπροστά μου. Τώρα έλα κάντε. Δηλαδή τόσο ασήμαντος είναι ο χρόνος σου που θα καθίσει να βλέπεις τον άλλο να κάνει δουλειά. Πραγματικά. Πότε θα κάνει. Γιατί να το ελέγξεις αυτό τότε. Κάνε live debugging session. Βρες ένα πρόβλημα, εξήγησε το πρόβλημα, δες αν θα το καταλάβει το άλλο άτομο και πρότεινε του μια λύση ή δες ποια λύση θα σου προτείνει. Γιατί μάλλον η καθημερινότητά σου θα είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό παρά στο γράψε μου ένα αλγόριθμο που λύνει αυτό και θυμίσου το πώς, ξέρω εγώ. Ναι. Κάνει πριν. Χαιστήκαμε. Μα το θέλετε, δεν θα κάνουμε αυτό το πράγμα στη δουλειά μας. Δηλαδή,
η άσκηση, καταλαβαίνω ότι ειδικά σε. Ίσως να μην έχει πολύ νόημα όταν ψάχνεις ένα άτομο με μεγαλύτερη εμπειρία, γιατί εκεί πέρα μόνο θα κάνεις μια συζήτηση πώς θα έκανες αρχιτεκτονική ενός συστήματος, πώς θα. Δηλαδή κάτι το οποίο θα ήταν λίγο πιο σχεδιαστικό. Άρα έχει νόημα να το συζητήσεις για να καταλάβεις τον τρόπο που θα το προσέγγιζε το πρόβλημα. Δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνεις αυτό σε ένα άτομο το οποίο έχει. Και απαιτήσει από εκείνο να έχει λιγότερη εμπειρία εργασιακή. Άρα βάλτε μια σκισούλα ώστε να μπορέσετε και δύο να δείτε εσύ πώς δίνεις feedback. Άρα αν αρέσει αυτός ο τρόπος στο άτομο, μπορεί να σου πει ότι μου ζαλίζεις τον έρωτα, χαίρεσαι με Αντώνη, φύγε από εδώ πέρα, δεν θέλω να ξανακούσω το όνομά σου ποτέ. Ναι. Άρα, ή μπορεί να δεις και εσύ το άτομο ότι α, του λέω κάτι, του λέω α και πιάνει α και κάτι. Καταλαβαίνει δηλαδή αυτό που του λες και μπορεί να το πάει μισό βήμα παραπέρα. Αυτό είναι ό,τι πιο ωραίο μπορεί να κάνεις πάνω σε μια τέτοια διαδικασία. Ναι. Οπότε ναι, εγώ θεωρώ ότι η άσκηση βοηθάει. Δεν είμαι πολύ μεγάλος υπέρμαχος άσκησης. Θέλω η άσκηση να είναι μικρή και απλή. Δεν θέλω να είναι κάτι το οποίο θα δυσκολέψει το άλλο άτομο. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα καλό, μια καλή βάση ώστε να μπορέσεις πάνω σε αυτή να χτίσεις την επόμενη συζήτηση. Και μάλιστα έχει βοηθήσει και τις δύο φορές πάρα πολύ. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως. Και γιατί ξέρεις, το συζητούσαμε πριν ότι είναι πολλές εταιρείες οι οποίες. Και εγώ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ψάχνουν, είναι σαν στη συνέντευξη να ψάχνουν να πεις ρε παιδί μου το λάθος για να σε κόψουνε. Γιατί θέλουν το τέλειο. Δηλαδή, ρε φίλε, ότι ποιος είναι αλάνθαστος. Ποιος είναι. Εμείς δεν είμαστε πάντως. Σίγουρα όχι. Που κάνουμε αυτή τη δουλειά 10 χρόνια. Πλάς. Πάντως εμείς δεν είμαστε. Σημασία έχει πώς αντιμετωπίζει κάποιος το λάθος του. Μπορεί να βρει μια λύση. Ναι. Μπορεί να καταλάβει βασικά ποιο είναι το πρόβλημα. By design θα κάνεις λάθος. Του μεταξύ, δηλαδή είσαι άνθρωπος. Αλλιώς θα υπήρχαν code reviews, pull requests. Ναι. Ναι. Χίλια δυο άλλα πράγματα. Και δηλαδή, τι εταιρεία είσαι εσύ που, δεν, που σε, σε bulletproof, αλεξίσφαιρη στα λάθη. Δεν παίζει αυτό με τίποτα. Ναι. Οπότε forget it επίσης αυτό. Οπότε θα κόψεις τα λάθος άτομα και εν τέλει θα καταλήξεις με ένα funnel που είναι μηδέν και θα ψάχνεις ένα χρόνο για developer. Επίσης, προσπάθησε στη διαδικασία της συνέντευξης να πουλήσεις την εταιρεία. Ναι. Πρέπει. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η συνέντευξη δεν είναι μονόδρομη, είναι αμφίδρομη. Εκείνη τη στιγμή πρέπει εσύ να δείξεις και ενδεχομένως και να κάνεις ξεκάθαρα κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να θεωρηθούν αρνητικά. Δεν θες να κρύψεις τα αρνητικά της εταιρείας. Εννοώ, έστω λοιπόν ότι εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε Git. Ναι. Και ερχόταν μια συνέντευξη και μου ερώταγε το άτομο αυτό. Α, Git χρησιμοποιείται? Και του λέγα, Git. Εννοείται. Ναι. Και ερχόταν το άτομο μετά λοιπόν σε ένα μήνα, γιατί του είπα κάτι το οποίο δεν ισχύει, και φεύγει σε δύο μήνες. Δηλαδή, θες να περάσει τη διαδικασία της συνέντευξης, του hiring, το αγγελίες, ναι. Μίλα, κάνε, ράνε. Να το εκπαιδεύσεις ένα-δυο μήνες και επειδή του είχες πει ότι θα είναι α και είναι β να φύγει, πρέπει να είσαι ξεκάθαρος. 100%. Όπως και ένα άτομο, δεν είναι καλή ιδέα να πει ψέματα ότι ξέρει κάτι και μετά να του πούνε «Α, δεν το ξέρεις, δεν πειράζει». Έχω ακούσει αυτή την ιστορία, να ξέρεις, για ένα... σε μια γνωστή μαστερία πήραν συνέντευξη από ένα ατομάκι το οποίο είχε κάνει submit την άσκησή του. Και να τα κάνουν μια τεχνική συνέντευξη αντίστοιχα μας και του λένε εξήγησε τι ήταν. Φαινόταν ότι την είχε αντιγράψει όλη, δεν ήξερε Χριστό. Κρίμα. Δεν είναι πανεπιστήμιο. Ενώ δεν είναι μια άσκηση απρόσωπη που απλά πρέπει να πάρει ένα βαθμό στο τέλος. Είναι. Ναι. Θα ενσωματωθεί σε μια ομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και είναι κομμάτι, όπως είπες, είναι κομμάτι για μια επόμενη συζήτηση. Ναι, δηλαδή δεν θα πω. Καλή άσκηση. Χάιρ. Επίσης, θέλω να πω κάτι για πιο senior θέσεις, το οποίο το σκέφτομαι καιρό. Πρέπει να τις πληρώσεις, τις πιο senior θέσεις, και αυτό είναι ένα θέμα. Τι είναι να πληρώσεις? Να τις πληρώσεις, πρέπει να πληρώσεις. Δηλαδή, ενώ πρέπει να, όχι, ενώ πρέπει να πληρώσεις τα καλά χρήματα που απαιτεί ένα άτομο, ναι, το οποίο έχει πιθανόν 10 χρόνια εμπειρία ή πάνω από 5, να το πω. Και δεν τα λέω με 9 των ετών, λέω αυτό το οποίο φέρουν αυτά τα χρόνια μαζί. Δηλαδή, ένα άτομο το οποίο, συγγνώμη, μπορεί να αναλάβει να τρέξει την εφαρμογή σου στο production, να είναι διαθέσιμη στους πελάτες σου, να είναι online, να ξέρει όταν πάει κάτι στραβά,
πού πήγε και πώς να το φτιάξει και να συντονίσει την ομάδα, αυτό κοστίζει. Αυτό το άτομο πρέπει να πληρωθεί καλά. Είναι διάφορα πράγματα. Είναι το θα κάνει, θα διαχειριστεί μια ομάδα, θα ηγηθεί μια ομάδα. Θα κάνει επιλογές οι οποίες θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στον τζίρο σου. Θα είναι υπεύθυνο για άτομα, για πράγματα της εφαρμογής τα οποία μπορεί να διώξουν πελάτες. Δηλαδή όλες αυτές, το πόσες ευθύνες παίρνεις και το πόσες αποφάσεις κρίνονται από το άτομο αυτό, είναι αυτό που πραγματικά θα κρίνει το μισθό και το αν μπορεί να το αποκριθείς αυτό, είναι αυτό το οποίο θα κρίνει το αν θα πάρεις το άτομο αυτό ή όχι. Mm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα σε αφήσει το άτομο αυτό σύξυλο στη μέση του πουθενά. Ναι. Είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να ζυγίσεις για να πάρεις ένα άτομο. Και είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το δεις σαν ένα παραπροϊόν της καθημερινότητας, αλλά σαν κάτι το οποίο έχει άμεση επιρροή στο μέλλον της ομάδας, εταιρείας, του προϊόντος, ό,τι πες το. Είναι πολύ σημαντική αλλαγή αυτή. Και σίγουρα όταν έχεις πάει στα 50, στα 100, στα 200 άτομα, δεν ξέρω εγώ στα πόσα άτομα, αυτό αρχίζει και μικραίνει, τουλάχιστον σε high level. Αλλά αν κατέβεις πιο χαμηλά και πας στις ομάδες μέσα, η ομάδα ίδια θα πρέπει να το παίρνει πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί πάλι, 100%. Στο μικρό κόσμο της ομάδας, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη και σημαντική αλλαγή. 100%. Και είναι ένα άτομο το οποίο θα το τρώει στη μούρη συνέχεια και ένα άτομο που θα σε τρώει στη μούρη συνέχεια. Οπότε και οι δύο πλευρές πρέπει να αποφασίσουν αν αυτή η αλλαγή είναι καλή για τους δύο. 100%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Συμφωνώ απολύτως. Οπότε, αφού λήξαμε τη διαδικασία, την τυπική της συνέντευξης, πώς το καλό βρίσκεις τρόπους να φέρεις άτομα σε αυτό το funnel, σε αυτό το... Στην αρχή, πώς κάνεις sourcing. Ναι, γιατί, ωραία σου λέει κάποιος, έχω κάνει μια καλή αγγελία, την έχω προσέξει, έχω κάνει διαδικασία να μπορώ εγώ να κρίνω για μένα ποια άτομα είναι τα πιο σωστά, αλλά στην αρχή αυτού του πράγματος δεν ξεκινάει κανείς. Για μένα είναι το ίδιο με το να φέρεις πελάτες. Mm-hmm. Ίδια διαδικασία. Δηλαδή θες να μου πεις ότι αν έχει marketing εταιρεία μου, το marketing είναι υπεύθυνο για να βρει άτομα. Βεβαίως. Τι λες τώρα, για πες. Βεβαίως. Δεν υπεύθυνο. Δεν πρέπει να πας σε ένα event, να κάνεις ένα sponsorship, να μιλήσεις και να πεις δηλαδή να έρθεις στον Docker Athens Meetup να κάνεις sponsorship, να πεις ότι προσλαμβάνεις DevOps developers. Δεν είναι σημαντικό. Ή και όχι, αν θέλετε, μην έρθει. Εμείς θα το κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι νομίζω το καλύτερο μέρος για να βρει DevOps developers, engineers όπως θέλετε. Εμείς το κάνουμε την πάρτι μας. Ναι, εμείς το κάνουμε για την πάρτι μας, αλλά άμα θέλετε να το κάνετε sponsor και να βρείτε developers με χαρά μας. Πρέπει να βρει ένα ή περισσότερα κανάλια τα οποία θα σου φέρνουν ποιοτικό κόσμο και κόσμο που μάλλον θα ταιριάζει αυτό που ψάχνει. LinkedIn. Βγάλε το LinkedIn αγγελίες. Πες στο Workable αν θες να το βγάλει στα talent pools που έχει αυτά τα πράγματα εκεί. Το ποστάρεις στο Twitter, το ξαναποστάρεις στο Twitter, το βάζεις pinned στο προφίλ σου. Facebook, ίσως πρέπει να κάνεις Google Ad. Προφανώς και πας όλους τους γνωστούς και το λες. Τώρα μιλούσαμε με ένα φίλο μας, ναι, που μας έλεγε ότι κάνει LinkedIn Ads και βρίσκει κόσμο και κάνει source από εκεί. Οκ, okay, μπορεί να μην είσαι γκουρού του marketing όπως είναι εκείνος. Ναι. Βρεις άλλον τρόπο. Ναι. Πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Ζήτα βοήθεια από φίλους. Πόσταρε blog post. Κάνε ένα open source project. Κάνε newsletter στο οποίο γράψω εδώ για να μάθεις τις επόμενες δουλειές που θα ανακοινώσουμε. Ναι, δηλαδή πρέπει αυτό το πράγμα να το διαφημίσεις. Ναι. Χρησιμοποιήσε ό,τι εργαλεία έχεις. Ναι. Εμείς ήμασταν τυχεροί και έχουμε το podcast και μεγάλος αριθμός των ατόμων έχει έρθει από εδώ. Ναι. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις ένα podcast και ότι άμα δεν κάνεις podcast χάθηκες. Βρες άλλα κανάλια. By the way, πήγαινε στα πανεπιστήμια. Πήγαινε στα πανεπιστήμια. Χρησιμοποίησε τα προγράμματα, τα Atlas και ναι. Πήγαινε στα meetups. Πήγαινε στα meetups. Πήγαινε στα συνέδρια. Οκ, okay, μπορεί να σου λέει για κάποιους 2 χρόνια δεν υπήρχαν αυτά. Οκ, okay, τώρα υπάρχουν όμως. Πήγαινε στο Open Coffee, πήγαινε στο Docker Athens, πήγαινε στο Greece.js, πήγαινε στο City.js, πήγαινε στο Vox, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Βάλε μία μπλούζα και πες. Έλα να δουλέψουμε μαζί, θέλω πάρα πολύ, μίλα μου. Γράψε την μπλούζα και πήγαινε. Πήγαινε στο Cube, στο Coworking Space, ξέρω εγώ, και μίλα με τον Σταύρο και τη Μαρία να κάνουμε τη φάση σου. Αυτό. Να αφήσεις 5 φιλάδια εκεί.
Βρες το Twitter, ποστάρε το εκεί, βρες φίλους σου, παρακαλώ φίλους σου το κάνεις, πήγαινε στα Slack groups, έχει το Chris.js ένα πολύ μεγάλο Slack group, έχει ένα jobs κανάλι, υπάρχει το Greece Dev, Dev Greece, something, δεν θυμάμαι, έχω σταματήσει να το παρακολουθώ πολύ αυτό, αλλά υπάρχουν άλλα τόσα Slack groups. Twitter Spaces. Twitter Spaces, το community, πώς το community με το Greek Tech. Greek Tech. Προσπάθησε ό,τι τρόπο έχεις να τον χρησιμοποιήσεις για να βγάλεις την αγγελία προς τα έξω. Βάλε, πήγαινε σελίδα σου και βάλε στο Dev Console να βγάζει μήνυμα όπως έχει νομίζω το Facebook και Google. Το έχουν ναι, αυτό. Ναι. Που λένε, ό, το βρήκες αυτό, ναι, ψάχνουμε για σένα, στείλε εδώ το βιογραφικό σου. Βρες τρόπο να φέρεις άτομα και μετά έχει ένα καλό pipeline, μια καλή διαδικασία η οποία θα σε βοηθήσει να καταλήξει στα άτομα που έχουν σημασία. Να. Δεν έχεις κύκλους πρόσληψης που κάνεις όπως κάνουμε εμείς τώρα που πας στα μικρή, κάνεις προσλαμβάνεις συνέχεια. Συνεχώς πρέπει να το κάνεις αυτό. Να. Πάρε ένα άτομο. Πάρε πολλά άτομα. Recruiter, δεν ξέρω εγώ τι σκατά. Ναι. Βρες εταιρείες που κάνουν recruitment. Πάρε in-house. Δεν συμφωνώ, αλλά... Υπάρχουν άτομα τα οποία κάνουν το recruiting, είναι η δουλειά τους. Να μπορούν να βρίσκουν ταλέντο. Το παίρνεις και το έχεις μόνιμα στην εταιρεία αυτό το άτομο. Mm-hmm. Και πήγαινε στις σχολές της ΑΣΟΕ που έχουν άτομα που βγαίνουν, ρε παιδί μου, και κάνουν human resources. Νομίζω είμαι αρκετά σίγουρος. Ή σε αυτά τα ιδιωτικά, ρε παιδί μου, τα κολέγια που επίσης κάνουν τέτοια. Πήγαινε εκεί και γνώρισε κόσμο και πάρε τον για να σου φέρει κόσμο. Πήγαινε σε φοιτητικά events, τύπου Job Fair Athens. Ναι. Πήγαινε, δηλαδή υπάρχουν τόσοι τρόποι να βρεις. Επίσης, δεν σου χρωστάει κανείς για να ξέρει την εταιρεία σου, προσλαμβάνεις και να γουστάρει να έρθει σε εσένα και να κάνει αίτηση. Βάλε fucking κόπο. Μιλάμε για ανθρώπους. Δεν μιλάμε να πας να πάρεις, ξέρω, μια λατιέρα. Θες να βάλεις έναν άνθρωπο. Μα το αλάτι δεν γεύει στο φαγητό. Ψ. Ποιητικό. Ναι, και τελευταία τρώω πολύ, by the way, αλάτι. Ναι. Ψάχνεις ένα άτομο για την ομάδα σου. Πρέπει να βάλεις τον δέοντα κόπο. Έχει πολύ σημασία. Ναι. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το ότι κάτι είναι σαφές σε εμάς, δεν είναι σαφές ναι. Στην άλλη μεριά. Ναι. Σε καμία μεριά. Ούτε από την μεριά του ατόμου προς την εταιρεία, ούτε από την μεριά της εταιρείας προς το ατόμου. Ναι. Αυτό το ότι εγώ έστειλα αίτηση και πάρτινα και θα με πάρεις γιατί γαμάω, guess what, δεν γαμάς. Ναι. Ή εγώ φίλε ψάχνω άτομο και θα έρθουν όλοι σε μένα γιατί γαμάω, guess what, δεν γαμάς. Mm. Δηλαδή, ναι. Ξεκίνα με το δε γαμάς, από όποια μεριά και να είσαι, και μετά όλα θα γίνει λίγο πιο εύκολα. Δεν το συζητάμε. 100%. Κάνε δεν σου χρωστάει. Πολύ σημαντικό. Τέλεια. Οπότε, αυτά τα ωραία. Ναι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Σίγουρα υπάρχουν άτομα με πολύ καλύτερη εμπειρία από εμάς. Υπάρχουν άτομα με λιγότερη εμπειρία από εμάς. Η δικιά μας εμπειρία μέχρι στιγμής είναι καλή. Και πάρτε. Τρία. Τέσσερα. Θα είναι το επόμενο γιατί έχουμε κάνει το γεφυρώντα στο εργασιακό χάσμα. Έχουμε κάνει το προηγούμενο επεισόδιο. Έχουμε κάνει αυτό. Πάρ 4 είναι γιατί φεύγουν οι developers από σένα. Γιατί πιθανόν ένα λόγο που κάνει hire να είναι επειδή έχει και turnover. Φεύγουν πολύ σημαντικό. Είναι και αυτό ένα σημαντικό και θα το πιάσουμε γι' αυτό κάποια στιγμή. Μ' αρέσει. Ναι, βεβαίως. Οπότε μικρή κουβέντα .fm. Τα σημαντικά. Ασφαλώς. Από εκεί και πέρα, τι άλλο. Έχουμε να προτείνουμε κάτι. Είχα εντάξει, έρχομαι και λέω πω, λέω έχω να προτείνω δύο. Τα μ' αφήσω, Αντώνης, δεν μ' αφήσεις και τα ξέχασα και τα δύο. Όντως. Εντάξει, έχει μου έρθει τώρα κάτι το οποίο το βλέπω. Λοιπόν, παιδιά. Twitter account. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι Twitter account. Είναι αυτό που σου δείξα μέσα. Λοιπόν, παιδιά, Apple TV Plus, We Crashed. Είναι μια σειρά γύρω από την όλη φάση με το WeWork, το οποίο είναι. Εγώ εντωμεταξύ όποτε βλέπω σειρές που έχουν μέσα κεντρικούς περίεργους τύπους, ξέρεις, τρελαίνομαι. Ναι, okay. Τρελαίνομαι με τους περίεργους ανθρώπους και εγώ δεν ήξερα τι κορμί ήταν ο τέτοιος, τι ατομάκι ήταν ο CEO του WeWork και έχω απλά γελάω πολύ, δεν ξέρω αν το κάνουν για αστείο, αλλά εγώ γελάω με αυτά που βλέπω πάρα πολύ. Ωραία. Τρομερό. We Crashed, Apple TV Plus. Ωραία. Εγώ θα προτείνω το ποντίκι μου.
το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ τίμιο. Δηλαδή, είναι νομίζω στο... πώς λέγεται αυτό, στην τομή, ναι, του Working Mouse και Gaming Mouse. Είναι το MX Master, νομίζω το 3 είναι το τελευταίο, δεν θυμάμαι, της Logitech. Πολύ βολικό, ξεκούραστο και καλύτερο από Apple Mouse. Οκ, okay. Εγώ σκέφτομαι να σου λέω να πάρω trackpad. Magic μαζί trackpad. Μαζί σου, το δέχομαι. Ωραία. Αυτά. Τέλεια. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.